Πόβο μας τώρα, όλο μας το ρένει. Πόβο μας τώρα, παντού τα καταφέρνει. Ο Ρούλης και η Βέρα, ο Τάκης και ο Τσίου, ο Ανδρέας και η Ρόζα πάνε παντού. Σκάβουν, φορτώνουν, σηκώνουν ψηλά. Χαρούμενη ομάδα, καλή δουλειά. Πόβο μας τώρα, όλο μας το ρένει. Πόβο μας τώρα, παντού τα καταφέρνει. Καλημέρα, ομάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε να κάνουμε κάτι σήμερα. Ναι, έχουμε κάτι διασκεδαστικό. Λοιπόν, σήμερα έχετε άδεια. Ενώ εγώ θα δουλεύω στο εργαστήριό μου για να φτιάξω μερικά πλαίσια. Ωραία. Άντε, φύγε, φύγε. Μα υποτίθεται ότι εσύ πρέπει να φοβηθείς. Είμαι σκιάχτρο. Δουλειά μου είναι να φοβίζω τα πουλιά. Έλα, φύγε. Όχι, πρέπει να χάνω τη φόρμα μου. Φοβέρα, δεν πρέπει να έχασε μεράς. Ο κύριος Τραπανάκης λέει ότι έχει πολλά πουλιά που τρώνε τη σοδειά του. Μην του πεις ότι άργησα, εντάξει. Χρειάζομαι, Φοβέρα, έχω αργήσει κι εγώ. Ο κύριος Τραπανάκης με χρειάζεται. Περίμενε, Μένιο, αν ήσουν πουλί, νομίζεις ότι θα σε φόβιζα. Τι να σου πω, δεν είμαι πουλί. Σωστά, κάνε πως είσαι. Τότε κάνει κάτι τρομακτικό. Ορίστε. Αυτό μπορείς να κάνεις μόνο. Μα ο πατέρας μου το έμαθε αυτό, που το έμαθε από τη γιαγιά μου και εκείνη ναι, της ναι, έμαθε. Ναι, 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 ίσως τα πουλιά δεν φοβούνται πια με τα σκιάκτρα. Μα έχω μια μυτερή τρομακτική μύτη και μεγάλα τρομακτικά χέρια. Γιατί δεν και... δοκιμάσεις το καράτε που ξέρεις. Πρέπει να φύγω τώρα. Ακούω πουλί, μπορώ να γίνω πολύ τρομακτικός αν θέλω. Περίμενε και θα δεις. Αυτό θα τρομάξει τα πουλιά. Ορίστε. Ούτε ένα πουλί στον ορίζοντα. Έπρεπε να το είχα σκεφτεί πιο νωρίς. Αριστερά, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 και 8. Βέρα! Συγγνώμη, Μπομ, έκανα μερικές ευκαιρίες. Έχεις την καλοσύνη να πας να φέρεις, ήθελα να πω να δανειστείς ένα μέτρο από τον κύριο Ραπανάκια. Μα αφού έχεις μέτρο, Μπομ. Ναι, αλλά το δικό του είναι καλύτερο από το δικό μου. Καλά, λοιπόν, τα λέμε. Δεν πειράζει, Βέρα, μη βιάζεσαι. Δεν θα το χρειαστώ και αμέσως το μέτρο. Επιτέλους, λίγη ησυχία. Μπομ, πόσα παράθυρα υπάρχουν σε ένα σπίτι? Αυτό, Ρόζα, εξαρτάται από το μέγεθος του σπιτιού. Γιατί? Επειδή, ξέρεις, δεν είναι όλα τα σπίτια το ίδιο. Μα... Άκουσε, Ρόζα, γιατί δεν πας να προλάβεις τη Βέρα και να της κάνεις παρέα? Α, εντάξει, Μπομ, τα λέμε. Βέρα, περίμενε με. Βέρα, γύρισα. Αυτό είναι διαφορετικό. Τι θες να πεις? Να φαίνεσαι διαφορετικός. Λοιπόν, φοράς καινούριο κασκόλ ή παντελόνι. Γεια σου, Μένιο. Γεια σου, Φοβέρα. Φοβέρα. Πού είναι η μύτη σου? Ναι, δεν έχεις μύτη. Πολύ καλό αστείο. Μα πού πήγε? Σας παρακαλώ, βοηθήστε με να τη βρω. Δεν μπορώ να είμαι ένα σκιάκτρο χωρίς μύτη. Όλα τα πουλιά θα γελάνε μαζί μου. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Δεν θέλω να με δει κανείς έτσι. Ηρέμησε τώρα, Φοβέρα. Πες μας, πότε είδες για τελευταία φορά τη μύτη σου? Δεν ξέρω, Μένιο, τι να σου πω τώρα. Ξέρεις πως πάντα είχα μια μύτη, έτσι δεν είναι? Ναι, πρέπει να θυμηθείς που πήγες. Θα παίξει με τους detective. Ναι, χτες βράδυ κοιμήθηκα στο στάβλο όπως κάνω πάντα. Και μετά πήγα μια βόλτα στο μονοπάτι. Και μετά... Ωραία, πάμε.
Μα δεν μπορώ να βίσω το χωράφι μου. Ο κύριος Δραπανάκιας θα θυμώσει. Μην ανησυχείς, Βοβέρα. Εσύ πρόσεχε το χωράφι σου και η Ρόζα, η Μπουλντόζα και εγώ θα ψάξουμε. Εγώ θα κοιτάξω στο στάβλο καθώς θα γυρίζω στη φάρμα. Ευχαριστώ. Είστε πραγματικοί φίλοι. Θα πρέπει να βρω καινούργια δουλειά. Κανένα πουλί δεν θα με πάρει στα σοβαρά πια χωρίς τη μύτη μου. Ψάξαμε παντού και όμως δεν τη βρήκαμε. Το ξέρω, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε το Φοβέρα να ξαναβρει τη μύτη του. Ίσως αν βρίσκαμε κάτι που να μοιάζει με μύτη να ήταν καλύτερα. Κάτι μακρύ και εμπτερό. Πολύ καλή ιδέα αυτή. Είμαστε ομάδα. Ναι, είμαστε. Λοιπόν, βρήκατε τη μύτη μου? Όχι ακριβώς. Ψάξαμε παντού, όμως βρήκαμε κάτι πράγματα που μοιάζουν με την παλιά σου. Κοίτα. Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, αλλά... Έλα, Φοβέρα, σε παρακαλώ, δοκίμασέ ένα. Εντάξει, αλλά μην κοιτάξετε αν δεν σας πω πρώτα. Δεν έπρεπε να γελάτε μαζί μου. Νόστιμο, τι είναι αυτό? Μα, είναι πολύ μεγάλο. Αυτό εδώ? Πολύ μικρό. Αυτό εδώ τότε? Καλούτσικο. Ναι, είναι όμως τρομακτικό. Πα! Και τώρα έμεινε μόνο ένα. Πώς είναι? Δεν κάνει για σένα, Φοβέρα. Τα παρατάω. Φοβέρα! Είσαι καλά? Ναι, αλλά κάτι... Φοβέρα! Η μύτη σου ξαναγύρισε! Δεν το... Μα πώς έγινε αυτό? Θα πρέπει να ήταν μέσα στην τρύπα! Ναι, θα πρέπει να έπεσε όταν έκανα το καράτε μου! Καράτε! Την άλλη φορά πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός, Φοβέρα. Ανησυχούσα επειδή τα πουλιά δεν με έβρισκαν πια τόσο τρομακτικό. Αχ, Φοβέρα, είσαι το πιο τρομακτικό σκιάχτρο που έχω γνωρίσει. Ναι. Μπορεί να τρομάξει. Ναι, μπορεί. Ο Φοβέρας ξαναγύρισε στη δουλειά. Ορίστε, τελείωσε. Πρέπει να ομολογήσω πως έγινε πολύ καλό. Μπράβο σου, Μπομπ. Μα πού είναι η Ρόζα και η Βέρα? Λείπουν εδώ και ώρες. Αντρέα, λέω να πάμε να δούμε τι κάνουν αυτοί, έτσι? Κοίτα πάνω, Μπομπ. Από ό,τι βλέπω, Αντρέα, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά αντί να πάρουν την άδεια που τους έδωσα. Τι στην ευχή να σκαρώνουν τώρα? Φοβέρα, με τρόμαξες! Αλήθεια, Μπομπ, σε τρόμαξα? Ναι, με τρόμαξες! Λυπάμαι, Μπομπ, αλλά σκιάχτρο είμαι. Γεια σου, Μπομπ. Συγγνώμη, θα πρέπει να με πήρε ο ύπνος. Πάω μέσα να σου φέρω το μέτρο που ζήτησες. Δεν πειράζει, Βέρα. Τελείωσα πια με τα παράθυρα. Ελάτε, πάμε σπίτι, πνάραδες. Εμπρός! Γεια σου, Φοβέρα! Γεια σου, Φοβέρα! Γεια σου, τρομακτικέ, Φοβέρα! Τώρα είσαι πολύ καλύτερο, Φοβέρα. Θα με λες τρομακτικό, Φοβέρα. Εντάξει! Ο ζεστός καιρός που απολαμβάνουμε έφτασε στο τέλος του. Η πρόμεση του καιρού μας λέει για δυνατή βροχή το απόγευμα. Θεέ μου, πιτσίνα, θα έχουμε κακοκαιρία. Αριστερά, δύο, τρία,
τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ. Και τέντομα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι και τρία, οχτώ. Άντε, είμαι πανέτοιμος να φύγουμε τώρα. Ε, Ανδρέα, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα? Δεν έχω ιδέα, Ρόζα, αλλά ο Μπομπ θα βγει όπου να είναι να μας πει. Ελπίζω να σηκώσω κάτι σήμερα. Ναι, κι εγώ θέλω να διασκεδάσω λίγο. Καλημέρα, ομάδα. Καλημέρα, Μπομπ. Καλημέρα, πώς πάει? Τι θα κάνουμε σήμερα, Μπομπ? Λοιπόν, χρειάζομαι εσένα και το Ρούλι για να επισκευάσουμε τον παλιό χειρόνα του κυρίου Ραμπανάκια. Εμπρός, εδώ, Μπομπ. Ναι, 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 μην ανησυχείτε. Θα στείλω μέσα στη Ρόζα να σας βοηθήσουμε το θέρισμα. Είμαστε ομάδα? Είμαστε! Έτσι νομίζω. Γεια σας! Θεούλη μου, δεν ήξερα το χειρό να είναι τόσο χάλια. Θα το τελειώσουμε μέχρι το βράδυ, Μπομπ. Πρέπει, Ανδρέα, έχεις καφέ? Γεια σας, κύριε Ρεπανάκια, και θα να βοηθήσω με το θέρισμα. Ω, ωραία. Τώρα θα θερίσουμε στο άψες βίσε οι δυο μας. Ορίστε. Τώρα είναι εντάξει. Όχι! Τι είναι, Μπομπ? Αυτό το μαδέρι έχει σαπίσει μέχρι μέσα. Δεν είναι καλό αυτό, έτσι? Όχι, Ρούλι, πρέπει να το αντικαταστήσουμε. Τι τώρα? Πρέπει να το κάνουμε, Ανδρέα. Αν ο κύριος Ραμπανάκιας βάλει μπάλες με άχυρο και πάνω, το πάτωμα θα καταρρεύσει με το βάρος τους. Θεέ μου, και είναι κακό, Ναι, Ρούλι. Έλα λοιπόν, ας αρχίσουμε! Μπορούμε να το φτιάξουμε? Ναι, μπορούμε. Έτσι νομίζω. Και τώρα διασκέδαση. Τι έγινε? Είμαι σίγουρος πως έβαλα δύο μπάλες εδώ. Μα... κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ πέρα. Α, ο φοβέρας. Έπρεπε να το καταλάβω. Ήθελα να βοηθήσω κι εγώ στο θέρισμα, κύριε Ρεπανάκια. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ίσως μπορείς να κάνεις κάτι χρήσιμο, να με βοηθήσεις να φορτώσω τις μπάλες αντί να τις ξεφορτώσω. Μόλις θυμήθηκα πως είδα πολλά πουλιά στο χωράφι με τα λαχανικά. Καλύτερα να γυρίσω αμέσως στη δουλειά. Ξέρετε, θα γυρίσω πίσω στην κανονική μου δουλειά. Θα τρομάξω τα πουλιά. Ώστε έτσι τρομάζεις τα πουλιά εσύ. Ο φοβέρας γυρίζει στη δουλειά του. Εντάξει, Ρούλι. Μπορείς να το σηκώσεις από κάπου. Ναι, έτσι νομίζω. Εντάξει, Μπομπ. Μπράβο, Ρούλι. Πάρ' το τώρα. Μπορείς να το κρατήσεις εσύ τώρα, Ανδρέα. Ναι, ναι. Μόνο πες του Ρούλι να κάνει γρήγορα με το νέο δοκάρι. Τα καταφέραμε, κύριε Ραπανάκια. Τελειώσαμε με το θέρισμα. Ναι. Μπράβο και στους δυο. Όμως θα τα καταφέρουμε να πάμε πίσω στον αχυρόνα πριν ξεσπάσει η μπόρα. Ωραία!
λίγο πιο πάνω, Ρούλι. Λίγο προς τα μένα. Εντάξει. Πολύ καλά, Ανδρέα. Άφησε το τώρα. Το νέο δοκάρι είναι στέρεο σαν πέτρα. Ω, Θεέ μου. Ένας ελέφαντας, δύο ελέφαντες, τρεις ελέφαντες, τέσσερις ελέφαντες, πέντε ελέφαντες, έξι ελέφαντες, εφτά ελέφαντες, οκτώ ελέφαντες. Γιατί μετράς ελέφαντες, Μπομπ? Όχι, όχι. Μετράω πόσα δευτερόλεπτα μεσολαβούν ανάμεσα σε δύο κεραυνούς και την αστραπή. Το ελέφαντας αντιστοιχεί σε ένα δευτερόλεπτο. Έκανα 8 δευτερόλεπτα. Πράγμα που σημαίνει ότι η καταιγίδα απέχει μόλις 8 μίλια. Α, κατάλαβα. Ο αχυρώνας είναι έτοιμος. Όμως πού είναι ο κύριος Ραμπανάκιας με τη συγκομιδή του? Ίσως να κόλλησε πίσω από τους ελέφαντες. Όχι, Ανδρέα. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Ένας ελέφαντας, δύο ελέφαντες, τρεις ελέφαντες, τέσσερις ελέφαντες. Οι ελέφαντες πλησιάζουν. Τα καταφέραμε! Τα καταφέραμε! Τα καταφέραμε! Μπράβο, Ρόζα! Τώρα πρέπει να βάλουμε το άχυρο στον αχυρώνα. Είμαστε ομάδα! Ναι, είμαστε! Ναι, έτσι νομίζω. Αυτό είναι το τελευταίο, Μπομπ. Αυτό είναι, κύριε Ραμπανάκια. Αυτό θα πει καλή συγκομιδή. Αυτό θα πει ωραίος αχυρώνας. Ακούω τους ελέφαντες, Μπομπ. Πού να είναι? Μάλλον είναι στο σπίτι και ετοιμάζουν τις προβοσκίδες τους. Αλήθεια? Όχι, Ανδρέα. Δεν είναι αλήθεια. Θα σου εξηγήσω μετά. Ελάτε τώρα. Ας γυρίσουμε στο σπίτι. Πολύ σκληρή δουλειά σήμερα, Αχ, πονούν οι βίδες μου. Και ο... Και κύλουδρι μου είναι. Τάκη, σταμάτα. Παρατρίχα, παραλίγο να γκρεμίσει το φράχτη, Ορίστε, συγγνώμη, Μπομ. Μην ανησυχείς, δεν έγινε τίποτα. Νομίζω πως είναι ώρα να φύγουμε. Είμαστε όλοι πολύ κουρασμένοι. Νομίζω πως θα κοιμάμαι για μια εβδομάδα. Ένα μήνα. Δύο μήνες. Ένα χρόνο. Δύο χρόνια. Hey, εσείς οι δύο δεν έχουμε αγώνα, δεν έχουμε αγώνα. Συγγνώμη, Μπομ. Όμως βάλτε αυτά γύρω από το χαντάκι. Δεν θέλουμε να πέσει κανείς μέσα, έτσι. Ρούλι, Γερανούλι, εσύ θα το κάνεις. Έτσι νομίζω. Ηρέμησε λίγο, Ανδρέα. Συγγνώμη, Γουέντι. Η σειρά σου να παίξεις, Γουέντι. Όχι, δεν παίζω. Ήρθε η ώρα να πάω σπίτι μου. Και θα είχα κιόλας φύγει αν ο Μπομπ είχε έρθει στην ώρα του. Γεια σου, Γουέντι. Γυρίσαμε. Ναι, και φαίνεστε πολύ κουρασμένοι,
Ναι, είμαστε όλοι κουρασμένοι. Ήταν μια πολύ κουραστική μέρα. Κουραστική. Καλημέρα σε όλους. Α, καλημέρα, Πετσίνα. Καλημέρα, Wendy. Τι δουλειές έχουμε να κάνουμε σήμερα, λοιπόν? Μια στιγμή να φέρω από το γραφείο τον κατάλογο με τις δουλειές. Γεια σου, Φοβέρα. Α, κοίτα, Μενιό. Τι να κοιτάξω? Εντάξει, είμαστε όλοι έτοιμοι. Η Ρόζα, η Μπουλντόζα είναι έτοιμη. Τάκη, είμαστε ομάδα. Ναι, είμαστε. Τάκη. Τάκη. Οδοστρωτάκη. Τάκη. Γουέντι, έστειλες εσύ σε καμιά δουλειά? Όχι, τον Τάκη? Όχι, γιατί? Μα δεν είναι στην αυλή. Πολύ παράξενο. Μα τι κάνει? Πού είναι? Τι συμβαίνει, Ανδρέα? Ο Τάκης, ο υπναράς. Οχ, θα κάνει όλη την πόλη πίτα. Καλύτερα να πάμε να το ξυπνήσουμε πριν βρήκαν ένα μπέλα. Έλα, Ανδρέα. Όχι, περίμενε, Μπομπ. Μπορεί να του κάνει κακό αν ξυπνήσει μακριά από το μέρος που κοιμήθηκε. Να βρούμε έναν τρόπο. Να οδηγήσουμε τον Τάκη πίσω ξανά, πριν ξυπνήσει, Μπομπ. Σωστά. Καλύτερα να χωριστούμε και ελπίζω να μπορέσουμε να τον βρούμε. Έλα, Γουέντι, πάρε αυτό. Μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε. Μπορούμε να τον βρούμε? Ναι, μπορούμε! Μπορούμε. Έτσι νομίζω. Σίγουρα δεν θα είναι δύσκολο να τον βρούμε, αρκεί να ακολουθήσουμε όλα τα επίπεδα πράγματα. Κοίτα αυτή τη λάμπα, τα πάτησε όλα. Πω πω. Τάκη! Τάκη! Η Γουέντι είπε να μην το ξυπνήσουμε. Α, ναι, ναι, ναι. Τάκη! 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 Οδοστρωτάκη! Τάκη! Τάκη! Μέλιο, μήπως είδες τον Τάκη? Τον έχουμε χάσει. Αν τον είδα, παραλίγο να με κάνει πίτα σήμερα το πρωί. Προς τα πού πήγε? Από εκεί. Α, ευχαριστώ. Έλα, Ρούλη. Πάμε! Γεια! Κοιτάξτε τους. Ωχ, Θεέ μου. Ελπίζω να μην έγινε τίποτα. Μπορεί να... Τι είναι? Πού? Ωχ, όχι! Ο φράχτης του κυρίου Μπίζλι! Πάει κατευθείαν στο χαντάκι. Εάν πέσει μέσα, χαθήκαμε. Δεν θα μπορέσουμε να τον βγάλουμε. Τι θα κάνουμε? Σκέψου κάτι, Ανδρέα. Σκέψου. Ναι, ναι, σκέφτομαι. Το βρήκα.
Μπομπ, τι κάνεις? Φτιάχνω μια γέφυρα. Ελπίζω να είναι πιο γερή από τον φράχτη. Όχι, δεν αντέχω να κοιτάζω. Ω, Τάκη! Ναι, τα κατάφερε! Βέντι, αχ, Βέντι, τον βρήκαμε! Έλα γρήγορα, σε παρακαλώ, στην κυρίου Μπίζλι με τον Ρούλι. Εντάξει, Ρούλι, λίγο πιο κοντά. Πρόσεχε, Μπομπ. Εντάξει, σήκωσε το Ρούλι, γερανούλι. Σιγά, σιγά. Κουράστηκα πολύ. Α, κι εγώ το ίδιο. Αχ, Μπομπ, δεν μπορούμε να βρούμε τον Τάκη. Τάκη, Τάκη. Τέλεια. Γεια σε όλους. Ώρα να ξυπνήσουμε, ε. Είχα πράγματι ένα πολύ ωραίο ύπνο. Έλα, Ρόζα, πάμε. Το είδες από το Βέρα, ε. Η Ρόζα κοιμάται. Βέρα. Ρολί. Αντρέα. Λοιπόν, Μπομπ, έλα. Μπορούμε να το φτιάξουμε. Φοβάμαι πως όχι, Τάκη. Όχι τώρα. Είμαι κουρασμένος. Θα τα πούμε αύριο, Βέντι. Γεια, Μπομπ. Γεια, Τάκη. Τι σημαίνει αυτό? Για κοίταξα τους, ο Θεέ μου. Και να σκεφτεί κανείς πως εγώ δουλεύω για ώρες εχθές. Όχι αυτή. Δεν καταλαβαίνω. Σωστά. Μην ξεχάσεις, Μπομπ, θα έρθει η κυρία Σπότς το πρωί να τακτοποιήσει τις δουλειές του γραφείου. Μην ανησυχείς για μας, Γουέντι. Εσύ κοίταξε να χαρείς την επίσκεψη στην αδερφή σου. Ναι. Έχει έναν υπέροχο κήπο. Μια αυλή με πλακάκια και πολλά λουλούδια. Όχι σαν το δικό μου, που είναι στη χειρότερη του κατάσταση. Ναι. Θα φύγουμε. Εσύ όμως ξεκίνησε γρήγορα, αλλιώς θα χάσεις το τρένο, έτσι. Λοιπόν, γεια σε όλους σας! Θα σε δω αύριο το βράδυ! Γεια! Θα στείλω τον Αντρέα να σε πάρει από το σταθμό! Μου λείπει πολύ, Γουέντι, όταν δεν είναι εδώ! Μην ανησυχείς, Βέρα. Έχουμε πολλή δουλειά και δεν θα καταλάβουμε ότι μας λείπει. Τι εννοείς, Μπομπ? Έχω μια ιδέα. Να φτιάξουμε τον κήπο της Γουέντις ακριβώς σαν της αδερφής της! Ναι! Και μου αρέσει να φτιάχνω κήπους. Κι εγώ, γουστάρω. Όμως δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρωί. Εντάξει, πιτσίνα. Θα σου βάλω το πρωινό σου τώρα. Γραφείο Μπομπ εδώ, παρακαλώ. Γεια σας, κυρία Σπότς. Μα τι μου λέτε. Μη φοβάστε. Καθίστε στο κρεβάτι και θα γίνετε καλά. Γεια σας. Πρέπει να τα καταφέρω μόνος μου. Πιτσίνα, εντάξει, έρχομαι. Αφού δεν θα είναι κανείς στο γραφείο, γι' αυτό θα βάλω τηλεφωνητή και θα έρχομαι που και που να ακούσω τα μηνύματά μου. Άρα θα φτιάξουμε τον κήπο της Γουέντι, ε? Φυσικά! Μπράβο! Μπορούμε να τον φτιάξουμε! Ναι, μπορούμε! Έτσι νομίζω! Σωστά! Αντρέα και Τάκη, έχω παραγγείλει πλακάκια και σωλήνες από το εμπορικό κέντρο. Άντε να τα πάρετε! Μάλιστα, φύγαμε! Ρόζα, Βέρα, Ρούλι, εσείς θα αναλάβετε την υποχρέωση να φτιάξετε ολόκληρο τον κήπο. Ναι, πάμε. Εντάξει. Για να δούμε. Θα βάλουμε ζαρτινιέρα στη μέση. Θα κάνουμε πλακόστρωτο το μπροστινό μέρος. Και εκεί θα βάλουμε μια πέργολα. Τι είναι η πέργολα? Ένα μεγάλο ξύλινο υπόστοχο με λουλούδια και είναι πολύ ωραία να κάθεις από κάτω. Θα μπορούμε να έχουμε και λουλούδια? Η Γουέντι λατρεύει τα λουλούδια. Πολύ ωραία ιδέα, Βέρα. Θα τα παραγγείλω εγώ όταν επιστρέψω το γραφείο και θα τα βάλουμε εκεί μπροστά.
Εντάξει όλοι, ας πιάσουμε δουλειά. Ρόζα, πάω στο γραφείο να ακούσω τα μηνύματα και να παραγγείλω τα λουλούδια. Εντάξει, Μπομπ. Να σε πάω εγώ. Πολύ ωραία ιδέα, Ρούλη. Θα κερδίσω χρόνο έτσι. Θα σας δώσω λίγο. Γεια σου, Μπομπ. Γεια σας. Εκεί πάτε στο γραφείο του Μπομπ. Ναι. Θεέ μου. Ναι. Παρακαλώ. Ρόζα, πώς έγινε αυτό? Ω, και ο τηλεφωνητής είναι γεμάτος μηνύματα. Μα γιατί να χάλασε ο τηλεφωνητής μου? Πού είναι το βιβλιαράκι με τις οδηγίες της χρήσης του για να το φτιάξω? Δεν πειράζει, θα το βρω αργότερα. Να στείλω φάξ για τα λουλούδια. Ωραία. Παραγγείλαμε τα λουλούδια. Α, όχι. Πήγε κιόλας 3 η ώρα. Πρέπει να πάω στον κήπο του Γουέντι. Θα σε δω αργότερα, πιτσίνα. Εντάξει, πάμε. Ωραία. Ήρθε και ο Ανδρέας με τον Τάκη. Εντάξει όλοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη σαρτινιέρα και να ξεμπερδεύουμε. Μπομπ, τι θα γίνει με τα λουλούδια? Μη φοβάσαι, τι ζει τα παράγγειλα. Μπορείς να πας να τα φέρεις με τη Ρόζα. Ωραία. Γεια σας. Τηλεφωνήσατε στο γραφείο του Μπομπ. Παρακαλώ, αφήστε το μήνυμά σας. Ξέχασα τη τσουγκράνα μου. Έλα, Ρούλη. Πού είναι η τσουγκράνα μου? Α, να, εκεί είναι. Ω, Θεέ μου. Μα τι έγινε εδώ? Μη με κοιτάζεις με τέτοιο αθώο ύφος, πιτσίνα. Όταν τα δει Wendy θα έχουμε πρόβλημα και οι δύο. Πώς θα το φτιάξω αυτό, πώς? Πω, πήγε κιόλας 6 ώρα, σε λίγο θα έρθει Wendy. Ελάτε όλοι, ελάτε, πρέπει να βιαστούμε. Μα τελειώσαμε, Μπομπ, μόνο η πέργολα έμεινε και να βάλουμε τα λουλούδια. Μην πανικοβάλλεστε, μην πανικοβάλλεστε, θα τα καταφέρουμε. Ανδρέα, πήγαινε να φέρεις τη Wendy. Ο θόρυβος που έρχεται από τον κήπο μου. Α, αυτό είναι τρυποκάριδος. Τρυποκάριδος είναι, ναι. Θα πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος τρυποκάριδος στον κόσμο. Wendy, κλείσε τα μάτια σου και έλα μαζί μας. Τι συμβαίνει? Εντάξει, άνοιξε τα μάτια σου. Έκπληξη, έκπληξη. Μπομπ, είναι όμορφα. Μια πλακόστρωτη αυλή, για ψισταριά, μια πέργολα. Και ο κήπος με τα αγαπημένα μου λουλούδια. Μπομπ, σε ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ, Μπομπ, ευχαριστώ.
Με όλη αυτή τη χαρά ξέχασα να σε ρωτήσω πώς θα πήγε η κυρία Σπότς με τις δουλειές, ε? Δεν κατάφερε να έρθει. Είναι άρρωστη και είναι όλα χάλια. Ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορείς να έρθεις να με βοηθήσεις λίγο. Εννοείς να έρθω για να σε μαζέψω? Γουέντι. Ναι, φυσικά μπορώ. Δεν με πειράζει καθόλου. Ξέρω πως όταν έρθω σπίτι το απόγευμα θα ξεκουράσω τα πόδια μου και θα τα κουμπίσω στο... Ω, Μπομπ, θα μπορούσα να έχω ένα συντριβάνι. Πώς? Μην ξεχάσεις την εργαλειοθήκη σου. Δεν θα μπορέσεις να βάλεις την ταμπέλα χωρίς αυτή. Σε ευχαριστώ, Γουέντι. Ω, πρόσεχε, Βέρα. Ο Τάκης και η Ρόζα δούλευαν όλο το βράδυ. Θέλουνε να ξεκουραστούνε. Συγγνώμη. Ώρα να φύγουμε. Πάμε. Αμάν, αυτό το χωράφι κάθομαι όλο το πρωί. Μα αφού τώρα είναι πρωί. Ναι, το να είσαι σκιάχτρο είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Κάθεσαι συνέχεια στα χωράφια. Δεν είναι και τόσο εύκολο όσο νομίζω. Καλό ήταν αυτό, φοβερά. Θα βρω άλλη δουλειά. Θέλω να γίνω κάτι πιο εύκολο από το να είμαι ένα σκιάχτρο. Τι φοβερά. Εγώ θα μπορούσα να γίνω ρελίστας ή πιλότος. Μα δεν ξέρεις ούτε να οδηγείς ούτε να πετάς. Μπορώ όμως να μάθω. Πρόσεχε, φοβερά. Φοβέρα, ξέρεις πως δεν κάνει να πέσεις στο δρόμο. Ναι, Μπομπ, συγγνώμη, Μπομπ. Μπορείς να πας να πεις στον κύριο Ραπανάκια πως δεν μπορώ να φτιάξω τα παραθυρόφυλλα στο παλιό του σπίτι μέχρι αύριο. Ναι, Μπομπ, ο Φοβέρας θα το κάνει. Σε ευχαριστώ. Πρέπει να προχωρήσουμε. Πάμε. Μπορούμε να το φτιάξουμε. Ναι, μπορούμε. Ναι, μπορούμε. Έτσι νομίζω. Κοίτα, Μένιο, το κουτί με τα εργαλεία του Μπομπ. Ξέχασε τώρα το σκιαχτρό Φοβέρα. Από τώρα είμαι ο μάστρο Φοβέρας. Πώς, μάστρο Φοβέρας? Ναι, σωστά, θα είμαι μάστορας κτίστης σαν τον Μπομπ. Και το πρώτο πράγμα που θα φτιάξω είναι αυτόν εδώ το φράχτη. Ωραία. Αντρέα, η εργαλειοθήκη μου χάθηκε. Α, θα έπεσε κάπου στο δρόμο φαίνεται. Ελπίζω να έχεις δίκιο, Αντρέα. Τα καλύτερα εργαλεία μου ήταν εκεί. Ρούλι, μπορείς να ψάξεις να τα βρεις. Α, ναι, έτσι νομίζω δηλαδή. Σε ευχαριστώ, Ρούλι. Λοιπόν, Μένιο, τι λες? Μου φαίνεται λίγο στραβό, Φοβέρα. Τι λες? Έτσι νομίζεις? Αυτή η δουλειά είναι πανεύκολη. Τι άλλο να βρω να φτιάξω? Ναι, ξέρω. Τα παράθυρα στο παλιό σπίτακι. Αυτή είναι καλή ιδέα. Σωστά, έχω την εργαλειοθήκη μου και τη μηχανή μου, Μένιο. Θα βοηθήσεις εσύ? Όχι εγώ, Φοβέρα. Έχω πολλή δουλειά σήμερα. Ο κ. Ρεπανάκιας με χρειάζεται να οργώσει το χωράφι. Γεια. Μένιο, δεν ξέρεις τι κάνεις. Γεια σου, Ρούλη, Γερανούλη, τι κάνεις εδώ? Ψάχνω για την εργαλειοθήκη του Μπομπ. Ωραία, αυτή εδώ είναι η Ρούλη. Ναι, μπορώ να την πάρω, παρακαλώ? Βέβαια, ναι, αν με βοηθήσεις να φτιάξω κάτι πρώτα. Θα βοηθήσουμε έτσι και τον Μπομπ. Αν είναι έτσι, εντάξει. Τέλεια, τώρα έχω και μηχανή. Είμαι ένα σωστό χτίστη. Ο Ρούλη και ο Φοβέρα ξεκινάνε για δουλειά. Αλήθεια! Γεια
Χαίρετε. Γραφείο του Μπομπ εδώ. Α, εσύ, γεια σου Μπομπ. Πώς έχασες την εργαλειοθήκη σου? Αμέσως τώρα θα σου στείλω την εφεδρική εργαλειοθήκη σου με τη Ρόζα. Για πού το βάλατε εσείς οι δύο? Δεν μπορούμε να σταματήσουμε, Ρόζα. Πρέπει να φτιάξουμε τα παράθυρα στο παλιό σπιτάκι. Ναι. Για ένα λεπτό. Αυτή ήταν η εργαλειοθήκη του Μπομ. Και την κρατούσε ο Ρούλης. Όχι. Καλύτερα να το πω στον Μπομ. Δεν είναι δύσκολο να φτιαχτεί. Εσύ τι λες, Ρούλη? Λοιπόν, εγώ... θα αρχίσω πρώτα από την πόρτα. Δεν μπορώ να βλέπω. Μπομ, Μπομ, μόλις είδα το Φοβέρα και το Ρούλι και είχαν... Ποιος σιγά, Ρόζα, ποιος σιγά, ηρέμησε, δεν καταλαβαίνω τι λες. Ο Φοβέρας έχει τη χαμένη εργαλειοθήκη σου και πάει να φτιάξει τα παράθυρα στο παλιό σπιτάκι με το Ρούλι. Αμάν, όχι, τρέξτε να το σταματήσουμε πριν χτυπήσει. Πάμε, ομάδα! Όχι πάλι. Καθόλου άσχημη δουλειά, Μάστρο Φοβέρα. Ωραίο το λες εσύ αυτό. Δεν βλέπεις τα παράθυρα? Είναι στραβά. Για χαρά μου φαίνονται. Τέλος πάντων, έχουμε κι άλλη δουλειά να κάνουμε. Έχουμε. Έφυγε από μια στάση το σκέπασμα και εμείς θα τη φτιάξουμε. Ο Ρούλης και ο Φοβέρας φεύγουν για δουλειά. Πω, πω, τι χάλια είναι αυτά. Πρέπει γρήγορα να βάλουμε τα παράθυρα σωστά πριν πέσουνε κάτω. Να δω μπας και υπάρχει και τίποτα άλλο για να φτιάξω εδώ γύρω. Οχ, 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 οχ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχω ξαναφτιάξει στέγη άλλη φορά. Πρόσεχε, Φοβέρα. Μην ανησυχείς, αυτή είναι δουλειά για το Μάστρο Φοβέρα. Εντάξει τώρα, πού είναι το κλειδί μου? Όχι, πρέπει να τα άφησα κάτω. Αμάν, βοήθεια! Τι να κάνω, δεν πρέπει να το χάσω, θα τον ακολουθήσω. Σχεδόν τέλειωσα την πόρτα. Θα φτιάξουμε τα παράθυρα σε λίγο. Εντάξει, Μπομπ. Τι είναι αυτό στον ουρανό? Έρχεται αεροπλάνο. Φοβέρα. Σωστά, και έρχεται κατά πάνω μας. Ωραίο προσγείωση, Φοβέρα. Γεια σου, Μπομπ. Λοιπόν, θα σε κατεβάσω κάτω μόνο αν μου υποσχεθείς πως δεν θα χρησιμοποιείς τα εργαλεία μου ξανά. Είναι επικίνδυνο. Θα μπορούσες να είχες χτυπήσει. Συγγνώμη, λοιπόν, τώρα μπορώ να έχω την εργαλειοθήκη μου πίσω? Μπομπ, εγώ... εντάξει, Μπομπ, εγώ την έχω. Να τη. Ευχαριστώ, Ρούλη. Τώρα μπορείς να κατεβάσεις το Φοβέρα. Νομίζω πως προτιμώ να είμαι σκιάκτρο, είναι πιο ασφαλές. Ο Φοβέρας σούπερ σκιάκτρο.